Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κοιτάξτε, και πολύ, πολύ σύνθετο. Για να αναφερθώ σε ένα έτσι πρωτόλιο σχήμα, χίλιο υπομένω, εντάξει, σίγουρα οικονομικές κρίσεις πάντα ανοίγουν την πόρτα και στο φασισμό και σε πολέμους, σε τέτοια φαινόμενα. Και σίγουρα η οικονομική κρίση έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία μάλιστα ακροδεξιά και στην Ευρώπη και σε εμάς προσπαθούσε να αποσπάσει και πολιτική υπεραξία από αυτή την κρίση. Και σε ένα βαθμό, ειδικά στην Ευρώπη, τα κατάφερε. Mm-hmm. Επομένως, μία πανάκια είναι τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, και το πιστεύω ότι βγήκαμε και εν της πράγμαση από τα μνημόνια, mm-hmm. δεν είναι μία τυπική πράξη εξόδου, με όλα αυτά τα θετικά μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, με κάποια επούλωση τραυμάτων, υπέστη βαρβαρότητα, έτσι ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι αυτό θα βελτίωνε κάπως τα πράγματα. Δηλαδή θα απόδιωχνε κόσμο ή δεν θα έσπρωχνε κόσμο προς την ακροδεξιά. Το δεύτερο είναι ο εκδημοκρατισμός. Mm. Πέρασε αυτή η κυβέρνηση πολλά θετικά μέτρα εκδημοκρατισμού. Από την ηθαγένεια στους μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών, το σύμφωνο συμβίωσης, πάρα πολλά. Την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση κλπ. Η θριαλίδα όμως δυστυχώς σε όλα αυτά ήταν το μακεδονικό. Και εδώ, χωρίς καμία διάθεση έτσι, αντιπολίτευσης χάριν αυτής, η Νέα Δημοκρατία έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο. Μετατοπίστηκε ακροδεξιά, ενδύθηκε τη στολή του Μακεδονομάχου, πυροδότησε εθνικισμό, ακραίο εθνικισμό, και νομίζω ότι έδωσε κόντες άκοντες, δεν καταλογίζω προθέσει σε κανέναν, φωνή και βήμα στην ακροδεξιά ή σε νεοφασιστικά μορφώματα. Συμπεβαίωση λέτε. Όταν εγώ βλέπω, αυτό ξέρετε με σόκαρε πιο πολύ από όλα, το είχαμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, η Δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία σε σχολεία, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Mm. Και όταν δεν άκουσα μία έτσι απερίφραστη καταδίκη από την αξιωματική αντιπολίτευση, του ναντίον. Και να μην αναφερθώ και σε μία στάση που από εκεί που εγώ περίμενα ένα φιλελεύθερο προφίλ, σε τέτοια νομοσχέδια που άπτονται των θεσμών των μεταρρυθμίσεων, δεν είδα ποτέ να υπερθεματίζει. Mm. Σε θέματα δικαιωμάτων, τότε στην ταυτότητα φύλου, στην ηθαγένεια, στο προσφυγικό. Είδα μία ακροδεξιά ατζέντα.